Βεβαίως ψήφισα. Ψήφισαμε στο 80ο τμήμα, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Κορίνου. Πώς είδε και δήμαρχε, ο κόσμος ενδιαφέρεται, ψηφίζει, πάει. Είναι οι πιο ήρεμες εκλογές που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Παρόλο την ένταση των επιχειρημάτων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, στα debate παρακολουθήσαμε, σήμερα ζούμε κάτι πρωτόγνωρο, μία ησυχία, ο κόσμος ψηφίζει και διάχυτη υπάρχει και η ενότητα, θα έλεγα, μεταξύ αυτών που πάνε να ψηφίσουν στα εκλογικά τμήματα, δηλαδή δεν υπάρχουν αντιπαραθέσεις, ένα πολύ καλό κλίμα το οποίο ελπίζουμε όλοι να διατηρηθεί και μετά τις εκλογές. Κύριε Δημαρχή, όταν κάποτε πριν χρόνια μπαίναμε στην πόλη της Κορίνθου, βλέπαμε παντού πινακίδες, εκλογικά κέντρα. Φέτος ούτε σκουπίδι δεν υπάρχει. Έχουν αλλάξει οι εποχές και βεβαίως δεν υπάρχουν και χρήματα για να γίνουν πολυέξοδοι εκλογικοί αγώνες, είτε με ευθύνη των κομμάτων, είτε με ευθύνη των υποψηφίων. Και βεβαίως θα ήταν και προκλητικό κάποιος υποψήφιος ή κάποιο κόμμα να έκανε πολυέξοδη εκλογική εκστρατεία σε μία περίοδο που το 1/3 της κοινωνίας μας περίπου είναι στο περιθώριο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Είναι και αυτό ένα από τα θετικά.